της επόμενης Μαλιωτάκη, το αν με αγαπάς. Πάμε να τους δούμε. Πάμε να το δούμε γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη η συζήτηση. Δεν θέλω άλλη αγκαλιά, θα στο φωνάξω δυνατά. Αυτές τις μέρες σου έρχονται αναμνήσεις με τον πρώην άντρα σου, τον Μπάμπη, δεν γίνεται να μην σου έρχονται. Πάντα μου έρχονται και πόσο μάλλον που γιόρταζε ο Βασίλης μας πρωτοχρονιά, ας πούμε, τα κάναμε πάντα στο μαγαζί, γιατί είχε και γιορτή και γενέθλια την ίδια μέρα και πηγαίναμε στο μαγαζί και φυσικά μου λείπει. Σου λείπει ο Μπάμπης. Φατάμε ψέματα να πω ότι δεν μου λείπει. Ναι. Με την οικογένεια του Μπάμπη, τι σχέσεις έχετε τώρα? Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ένας άνθρωπος, με ξέρεις Τζορτζέλα, που αγαπώ όλο τον κόσμο, κακίες δεν κρατάω. Και αν λέω κάτι, μπορεί να το πω στα νεύρα μου και μετά το μετανιώσω. Δεν έχω κάτι με αυτούς τους ανθρώπους. Απλά αυτοί οι άνθρωποι, μια μου φερότανε καλά και μια δεν μου φερότανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Με την Αγγελική Λιάδη, τι σχέση έχετε τώρα? Καμία σχέση, είναι ανύπαρκτη σχέση μας. Αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει για μένα. Ούτε καν θέλω να το συζητάω. Γιατί μόνο πόνο και μόνο προβλήματα είχα. Όσο το συζητούσα και όσο το αναμόχλευα, όλη αυτή την ιστορία, μόνο προβλήματα μου έφερνε και σε μένα και στο παιδί μου. Τα αδέρφια έχουν επαφή? Καμία. Καμία. Δεν έχεις κάνει κάποια κίνηση? Παλαιότερα. Άλλαξε τα τηλέφωνα, τελείωσε. Σημαίνει ότι δεν ήθελε, οπότε κι εγώ. Άμα δεν θέλει μία, δεν θέλω δέκα. Όμως τα παιδιά δεν πρέπει να έρθουν κοντά. Φυσιολογικά κάποια στιγμή θα έρθουν. Δεν θα ρωτήσουν κανένα. Ούτε το δικό της θα τη ρωτήσει, ούτε το δικό μου θα με ρωτήσει. Κάποια στιγμή να είσαι σίγουρο ότι θα είναι μαζί. Και ένα χαμόγελο λίγο. Τι σοβαρά προβλήματα είχες? Καταρχήν μου είχε κάνει καταγγελία ο πατέρας της Αγγελικής. Μου είχε κάνει μια καταγγελία. Τότε που ζούσε ακόμα ο Μπάμπης, είχε κάνει και σε αυτόν και στην κόρη του και σε μένα. Αλλά μας το είχε πει ο ίδιος ο έφορας. Και βγαίνανε ένα-ένα το δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Δεν γνωρίζω. Εγώ δεν τον ξέρω καν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον έχω δει Τζορτζέλα ποτέ στη ζωή μου. Και μου έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει το τι έχει κάνει. Και τώρα, συγγνώμη, έχετε δικαστική διαμάχη? Όχι. Αυτός μου είχε κάνει καταγγελία στην εφορία. Και η εφορία άρχισε να πηγαίνει πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Και ενώ ο Μπάμπης μου βάζε κάποια αυτοκίνητα στο όνομά μου όσο ζούσε και ήμασταν και ζευγάρι και όταν δεν ήμασταν, με αποτέλεσμα να με καλούν να πληρώσω τεκμήρια αυτοκινήτων του Μπάμπη που εγώ δεν οδηγάω. Δεν σου έχουν κάνει κατάσχεση περιουσίας και τέτοια μέχρι στιγμής? Όχι, αλλά αν δεν τα πληρώσεις, Τζορτζέλα, και αν στο τέλος δουν ότι δεν πας να κάνεις ρύθμιση, δεν τα πληρώσεις, φυσικά κινδυνεύει και το σπίτι μου. Αν ζούσε φυσικά ο Μπάμπης, τίποτα δεν θα υπήρχε από αυτό, θα είχαν λυθεί όλα. Αλλά έλα όμως που είμαι μόνη μου, εγώ δεν τον έχω πειράξει προσωπικά το συγκεκριμένο άνθρωπο ποτέ στη ζωή μου. Γιατί δεν επικοινωνείς όμως με την Αγγελική? Να μου κάνει τι? Θα μου πληρώσει μπορεί το χρέος μου. Μπορεί να σε βοηθήσει, θα να του μιλήσει. Το χρέος να του μιλήσει. Μα και να ανακαλέσει, τώρα τελείωσε. Τουλάχιστον να ζητήσει μια ηθικά για μένα, μια συγγνώμη δημόσια. Αυτό πρέπει να κάνει ο κύριος αυτός. Άνθρωπος που δεν τον έχει περάξει και πήγε και με κατήγγειλε. Δεν θα αντέξω άλλες τύψεις και ενοχές. Στο βίντεο κλιπ σου, το καινούργιο σου βίντεο κλιπ, το «Αν μ' αγαπάς», πρωταγωνιστεί ο γιος σου, ο Βασίλης. Ναι, τον έχω βάλει γιατί μου λέγανε να ανέβω πάνω, είχαμε πάει σε ένα επικόμηλο και μου είχαν πει να ανέβω πάνω στο άλογο. Εγώ όμως δεν ανέβαινα, γιατί φοβόμουν. Και ανέβηκε ο μικρός. Και έτσι τον πήραμε και αυτό στο βίντεο κλιπ, τον βάλαμε. Να είναι για πάντα το δικό μας μυστικό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε τον Βασίλη. Κοίτα πως έχει μεγαλώσει. Ο οποίος μεγάλωσε πάρα πολύ. Γεια σου Βασίλη μου. Γεια σου. Εγώ σε θυμάμαι πολύ μικρό. Ναι. Τώρα είσαι πόσο χρονών? Είμαι 17 σε λιγότερο από ένα μήνα. Δευτέρα Λυκείου. Ναι. Και θέλεις να γίνεις δημοσιογράφος? Ναι. Πες μου μία ενημερωτική εκπομπή που θα ήθελες να δουλέψεις και μία ψυχαγωγική. Ενημερωτική μου αρέσει το Ευαγγελάτου. Ναι. Το live news. Ψυχαγωγική. Το αρέσετε εσείς, γιατί μου λέει μαμά, μ' αρέσει, μου λέει το πάνελ και γενικά η εκπομπή της καινούριου, γιατί μου κάνει και αναπαραγωγή. Ναι. Γενικά μ' αρέσουν. Ναι, τα παρακολουθεί. Ψυχαγωγία και αυτά, μ' αρέσουν οι εκπομπές οι οποίες έχουν σχολιασμό εύστοχο. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, σχολιάζουν απλά για να έχουν κάτι να πούν. Μου αρέσει ο άλλος να σχολιάσει, να μπορεί να την τεκμηριώσει την άποψή του.
γλυκό παιδί ο γιος της. Και τι ωραία που μιλάει. Ναι, ναι. Μπράβο. Πολύ σοβαρό παιδάκι. Εγώ έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην Πόπη που το μεγαλώνει τόσο. Γιατί βλέπω ένα σοβαρό παιδί, το μεγαλώνει μόνο. Και με πολύ αξιοπρέπεια να πούμε. Γιατί το παιδί αυτό δεν το έχουμε δει στα κανάλια, δεν το έχουμε δει από εδώ και από εκεί. Δηλαδή το έχει προστατεύσει πάρα πολύ. Θα το δούμε βέβαια στο βίντεο κλιπ. Ξέρεις γιατί έγινε, θα σου πω. 17-18 είναι και τη μαμά στο βίντεο κλιπ. Ναι. Δεν πάει σε μια άσχετη στο βίντεο κλιπ να παίξει. Ναι, ναι. Όχι, το σενάριο ήταν να ανεβεί η Πόπη στο άλογο. Η Πόπη φοβότανε. Και λέει μία που το κράταγε το άλογο. Δεν ανεβαίνει, Βασίλη μου. Και ανέβηκε ο Βασίλη στο άλογο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ο Βασίλη δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, το παιδί θέλει να γίνει δημοσιογράφο. Αυτό δεν είναι το όνειρό του. Θέλει να έρθει κάποια στιγμή να σε γνωρίσει και από κοντά, να το παρακολουθήσει όλο αυτό. Να έρθει να με γνωρίσει και από κοντά. Ό,τι θε, Βασίλη μου. Αυτό. Υπάρχει μια επικρίαση που την είδε και από κοντά. Παρόλο που λέει ότι άμα δεν θέλει η Αγγελική Λιάδη να έχουμε σχέσεις τα παιδιά μας μία, εγώ δεν θέλω δέκα. Δεν διέκρινες και σε μια πικρία. Αυτό είναι το λυπητερότερο, παιδιά, της υπόθεσης. Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να πω σε διαδικασία να ρωτήσω το παιδί. Μόνο την Πόπη ρώτησα ότι τα αδέλφια δεν βλέπονται. Τώρα, αν αυτές οι γυναίκες δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις και συνεχίζουν. Δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις. Ναι. Τα θυμόμαστε όλοι. Αυτό. Να μην εκτιμάει μία. Αλλά είναι κρίμα για τα παιδιά από τον ίδιο μπαμπά. Γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται. Όσο ήταν ο Μπάμπης Λαζαρίδης στη ζωή, τα παιδιά είχαν επαφές. Ελάχιστες. Πολύ. Και πολύ μικρά το ξεχνάμε αυτό. Ο Μπαμπίνο ήταν μωρό. Ήταν μωρό. Απλά τώρα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Καλό είναι τα αδέρφια. Μου είπε κάτι πολύ ωραίο η Πόπη. Ότι τα παιδιά θα βρεθούν όταν θέλουν να βρεθούν. Γιατί μεγαλώνοντας ο ένας θα αναζητήσει τον άλλον. Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να ευχηθούμε και χρόνια πολλά και σε εσένα, Βασίλη μου, αν μας